Καίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για το μυστήριο τη τρεις που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό, ο Πατέρα, ο Λόγο και ο Άγιο Πνεύμα. Και οι τρεις αυτοί είναι ένα. Αυτή είναι πνευματική πληροφορία με την έπνευση που δόθηκε στον Απόστολο Ιωάννη, ώστε να είναι γραμμένο εδώ για κάθε ένα που αναγνωρίζει, αλλά τον αποκαλύπτει ο Κύριο επειδή είναι μυστήριο, είναι μαρτυρία στον ουρανό. Δηλαδή δεν είναι ορατό σε εμά, αλλά έχουμε πληροφορία πνευματικά που χρειαζόμαστε αποκαλύψει από το Κύριο. Να σα διαβάζω στην επιστολή το Ιωάννη Α, κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Επειδή τρει είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό. Ο πατέρα, ο λόγο και ο αγιο πνεύμα. Και οι τρει αυτοί είναι ένα. Δηλαδή, οι τρει είναι που δίνουν μαρτυρία προς το τρόνο του Κυρίου στον ουρανό, ο Θεός σαν Πατέρα, επειδή μας έδωσε όλοι μας πνοή, ο Θεός σαν Λόγο, επειδή μίλησε και όλοι δημιουργήθηκε όταν μίλησε, αλλά είναι ο Λόγο και ο Άγιο Πνεύμα, επειδή είναι Άγιο στην ιδιότητα του, και πνεύμα από τη φύση. Δηλαδή οι τρεις σε αυτή τη μαρτυρία, ο πατέρα που μας έδωσε όλη η πνοή, ο Θεός είναι και ο λόγο είναι ο Θεός επειδή μίλησε την Ουγγίτ και τα πάντα και ο Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός επειδή είναι Άγιο στην και πνεύμα από τη φύση. Και οι τρεις αυτοί είναι ένα, δηλαδή ένα πρόσωπο. Αλλά αυτή είναι μυστήριο μεγάλη. Επειδή όταν έγινε άνθρωπο είτε σαν Ιω, αποκαλέστηκε Ιω, όταν έγινε που με σάρκα για να μιλήσει επειδή ο λόγο είναι που έγινε σάρκα, να μιλήσει ώστε κάθε ένα που τα πιστεύει στο Ευαγγέλιο να έρθει τη σωτηρία, να λάβει κάρι του Θεού. Επίσης είτε με σάρκα για να τυσιαστεί για μας τους αμαρτωλούς. Επειδή σκοπό του ήταν να δώσει σωτηρία στου άντρου, έπρεπε να έρθει ο ίδιος με ανθρώπινη σάρκα. Γι' αυτό λέει το, ε, ε, το λόγο έγινε σάρκα. Επειδή αυ, ο Θεό είναι ο λόγο που μίλησε την Οκίτ και τα πάντα, αλλά έγινε σάρκα για να μιλήσει. Επειδή όταν έγινε σάρκα, μίλησε επίση, κύριε και δίδασκε. Αλλά εδώ συγκινεί όταν έγινε σάρκα, αποκαλέστηκε. Υπό, επειδή έγινε σάρκα. Αλλά με αόρατο, με τη φύση του πνεύμα, ανανορίζεται ο λόγο. Είναι ο λόγο. Επειδή ο λόγο είναι πνεύμα. Να σα διαβάζω όπω είναι γραμμένο στο συνοπτικό Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλιο 1, εδάφιο 1. Και ο λόγο έγινε σάρκα γεμάτη κάρι και αλήθεια κατοίκησε ανάμεσα μα. Αυτό είναι που έγινε γιο. Όταν ο λόγο έγινε σάρκα, αποκαλέστηκε γιο του Θεού και στο όνομα Ισου Χριστό. Με σκοπό για τη σωτηρία μα. Επίση, θα μιλήσουμε σε αυτή τη μεριά που ο κύριο, δηλαδή με ανθρώπινη σάρκα, όταν ήταν ανάμεσα στου μαθητέ, τι έλεγε στου μαθητέ. Άκουσε να σα διαβάζω εκείνη το σημείο που ο κύριο έλεγε στου μαθητέ, εμίλησε σαν γιο. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, κύριε τον ουρανό και την γη, ότι τα απέκρυψε αυτά από σοφό και σύνοτο και τα αποκάλυψε σε νύπια. Ω, Πατέρα, επειδή έτσι έγινε άρεστο μπροστά σου. Όλα παραδότηκα σε μένα από τον πατέρα μου και κανένα δεν γνωρίζει ποιο είναι ο, πα... ο γιο, παρά μονάκα ο πατέρα. Και ποιο είναι ο πατέρα παρά μονάκα ο γιο. Και σε όποιο ο γιο θέλει να τον αποκαλύψει. Δηλαδή μίλησε εδώ σαν γιο με ανθρώπινη σάρκα. Ήταν σαν απευθυνώντας ο πατέρα του επειδή έγινε σάρκα. Δηλαδή ήταν γιο, αποκαλέστηκε γιο και απευθυνώντας ο πατέρα. Ευχαρίστη μετά έλεγε στους μαθητές ότι όλα παραδότηκε από το πατέρα σε μένα, σε αυτό. Ότι κανένα δεν γνωρίζει ποιος είναι ο γιο. Αν και αυτός ήταν ο γιο, ήταν έγινε σάρκα, αλλά έλεγε σε μαθητέ όμω, κανένα δεν γνωρίζει ποιο είναι ο Ιω παρά μονάχα ο Πατέρα, και κανένα δεν γνωρίζει ποιο είναι ο Πατέρα παρά μονάχα ο Ιω. Γιατί του έλεγε αυτό και σε όποιο Ιω θέλει να τον αποκαλύψει, επειδή είναι το ίδιο πρόσωπο, ο Πατέρα που είναι στον ουρανό, ο στο απρόστοφο, που είτε με ανθρώπινη σάρκα σαν Ιω. Γι' αυτό είναι, είναι μυστήριο, γι' αυτό έλεγε στου μαθητέ. Κανένα δεν γνωρίζει ποιο είναι ο γιο παρά μονάχα ο πατέρα, ούτε κανένα δεν γνωρίζει ποιο είναι ο πατέρα παρά μονάχα ο γιο. Σε όποιο γιο θέλει να τον αποκαλύψει αυτό το μυστήριο. Αλλά ο Θεό είναι μυστήριο για μα, επειδή αφού τη φύση είναι πνεύμα. Μόνο με αποκαλύψει μπορεί κάθε άνθρωπο να γνωρίσει το Θεό πραγματικά. Όχι εγκεφαλικά. Πολλοί ξέρουν εγκεφαλικά. Αλλά η πίστη έρχεται μόνο όταν ο άνθρωπο το ανανορίζει με αποκαλύψη. Να σας διαβάζω επίσης, όπως είναι γραμμένο με την έπνευση που έκδοσε ο Άγιο Πρέμα στον Απόστολο Παύλο. Είναι στο επιστολή προς Τιμότεο κεφάλαιο 3 εδάφιο 16. Ανατήρητα το μυστήριο της ευσεύγια είναι μεγάλο. Ο Θεό φανερώτηκε με σάρκα, δικαιώτηκε διάμεσα το πνεύμα του, φάνηκε σε αγγέλο κήρυκτε σαν Σα έτσι έγινε αποδεκτό με πίστη ο κόσμο αναλύθηκε με δόξα. Αυτό είναι μεγάλο μυστήριο όπως γράφει εδώ ο Απόστολ Παύλο με την έμπνευση που έλαβε. Δηλαδή είναι πνευματική πληροφορίε. Πνευματική πληροφορία χρειαζόμαστε αποκαλύψη. Αλλά γράφει εδώ ο Απόστολ Παύλο ότι το μυστήριο τη ευσέβεια είναι μεγάλο επειδή ο Θεό φανερώθηκε με σάρκα. Έγινε γιο στο όνομα Ισού Χριστό αλλά ένα είναι ο Θεός που είναι πατέρα όλος μας, που είναι ο λόγο που μίλησε και την Ουγίτ και τα πάντα και όταν έγινε σάρκα αποκαλέστηκε Υιό και που είναι Άγιο Πνεύμα επειδή είναι Άγιο στην ιδιότητά του και πνεύμα από τη φύση. Γι' αυτό όταν έγινε σάρκα και αποκαλέστηκε Υιό στο όνομα Ιησού Χριστό έντοκε εντολές κάθε ένα να μπαπτήσει στο όνομα του Πατέρα το γιο και το άγιο πνεύμα. Δηλαδή, το γιο είναι επειδή εδώ συγκεί, πήρε ανθρώπινη σάρκα όταν φανερώθηκε φανερά, συγκεί εδώ, αποκαλέστηκε γιο. Αλλά εδώ συγκεί όμω, όλοι πρέπει να βαπτίζονται στο όνομα του πατέρα, το γιο και το άγιο πνεύμα. Αλλά στον ουρανό είναι τρει μαρτυρία, πατέρα, λόγο και ο άγιο πνεύμα επειδή ο λόγο είναι πνεύμα από τη φύση, επειδή είναι το πρόσωπο του. Αλλά ο ιό είναι ανθρώπινη φύση του. Γι' αυτό εδώ συγκεί, εμεί βαπτιζόμαστε στο όνομα του πατέρα ιό με ανθρώπινη φύση και που επήρε όταν έγινε σάρκα και ο Άγιος πνεύμα. Αλλά στον ουρανό είναι πατέρα, λόγο και ο Άγιος πνεύμα. Επειδή στον ουρανό είναι στον αόρατο και πνευματικό κόσμο, αλλά εδώ σηκεί είναι στο φυσικό κόσμο. Γι' αυτό τη τέσσεριο λόγο είναι ο Υιό. Δηλαδή, βαπτιζόμαστε όλοι μα στο όνομα του Πατέρα, Ιω και Άιου Πνεύμα. Αλλά αυτοί τρεις είναι ένα πρόσωπο του Θεού, το Παντοκράτορα που είναι μυστήριο. Γι' αυτό, όταν ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του, το μυστήριο αυτή σε κάποιον, τότε ο άνθρωπο αρκεί να ακούει το Θεό χωρί να σηκίσει. Επειδή όταν κάποιο δεν αναγνωρίζει το Θεό, καλά, με έννοια ότι διαβάζει με στην Αγία Γραφή και νομίζει ότι ο Θεό είναι πατέρα άλλο πρόσωπο και γιο άλλο πρόσωπο και ο Άγιο Πνεύμα άλλο πρόσωπο, τότε θα σηκιστεί και θα αρκεί να μπερδευτεί, επειδή αποκλείεται να ακούσει το Θεό. Επειδή ο Θεό είναι ένα πρόσωπο στη μοναδικό συνυπόσταση του, που θέλει να μιλήσει σε κάθε άνθρωπο. Αλλά χρειάζεται ο που να τον ανορίζει με αποκαλύψη. Επειδή είναι μυστήριο στην εφάνιση του. Όταν έγινε σάρκα, είτε σαν γιο. Αλλά είναι πατέρα όλους μας και είναι πνεύμα από τη φύση αυτό αποκαλείται Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτό το μυστήριο αν κάποιος δεν έχει αποκαλύψει, τότε τα δυσκολευτεί να ακούσει το Κύριο. Επειδή ο Θεός Θέλει να μιλήσει, θέλει να αποκαλύπτεται σε καθένα. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει σκέψη, να τον εξητάει, επειδή ο κύριο θέλει να τον αποκαλύπτει, τον εαυτό του. Θέλει να φανερώνει τον εαυτό του, το πρόσωπο του, επειδή είναι ένα πρόσωπο στην υπόσταση του, που είναι πατέρα όλους μας, που είναι πατέρα σου και πατέρα μου, που είναι ο λόγο που μίλησε την Ουγγίτ και τα πάντα, που είναι Άγιο Πνεύμα επειδή είναι πνεύμα από τη φύση αυτό είναι αόρατο και Άγιος επειδή στην ιδιότητα του είναι Άγιος καταρό και αγνό. Αλλά όταν έγινε άνθρωπο με σάρκα αποκαλέστηκε γιο. Γι' αυτό εδώ συγκεί όλοι βαπτίζονται στο όνομα του πατέρα γιο και Άγιο Πνεύμα. Αλλά στον ουρανό είναι τρεις, τρεις που δίνει μαρτυρία πατέρα, Λόγο και ο Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί οι τρεις είναι ένα. Επειδή αυτή είναι το πρόσωπο του, τον αόρατο, που κανένα δεν το βλέπει, αλλά όταν αποφάσισε να έτσι συγκεί, πήρε σάρκα για να γίνει φανερά στους άνθρωπο και περπάτησε σαν γιο του Θεού στο όνομα Ιησού Χριστό με σκοπό για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό η σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα είναι που τα μας οδηγήσει στην αλητινή πίστη. Επειδή η αλητινή πίστη είναι κοινωνία και σχέση μαζί του για να μπορούμε να ακούσουμε τη μαρτυρία του. Επειδή αν κάποιο δεν το αναγνωρίζει πραγματικά όπω είναι, τότε δύσκολο θα μπορεί να ακούσει το Θεό. Επειδή τα συγκιστεί με τρία πρόσωπα, τα νομίζει ότι είναι τρία πρόσωπα, ενώ είναι ένα πρόσωπο μόνο αλλά μυστήριο είναι. Θέλει να μας μιλήσει ο κύριο, θέλει να μαρτύρει σε κάθε άνθρωπο, θέλει να αποκαλύπτεται σε κάθε άνθρωπο, επειδή θέλει να τον αναγνωρίζει όλοι οι άνθρωποι. Αλλά όταν ο άνθρωπο κλείνεται μόνο με ιδεολογία και θρησκεία, τότε αποκλεί τον εαυτό του να ακούσει το Θεό. Τότε αποκλεί την αποκαλύψη του Θεό να έρθει στη ζωή του. Γι' αυτό καλύτερα ο άνθρωπο να μην αποκλεί ποτέ τον εαυτό του με ιδεολογία ή με θρησκεία, αλλά να είναι ελεύθερα η εξήτηση του να αναγνωρίσει τον Κύριο και να ακούσει μαρτυρία από αυτό και να ακούσει αποκαλύψη από αυτό, επειδή ο Θεός είναι απεριόριστο. Αλλά εμεί είμαστε περιορισμένοι και ότι δεν μαθαίνετε κεφαλικά, επειδή μας, μας είναι κεφαλικά μα, η διάνοια μα, η λογικά μα είναι περιορισμένο. Αλλά ότι αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται και δίνει κατανόηση στον άνθρωπο να κατανοεί αυτό που του μιλάει, που τον αποκαλύπτει, που τον μαρτυρεί. Είναι μυστήριο σε μας ο Θεός, αλλά φανερώνεται και μαρτυρεί. Μπορούμε να τον ακούμε χωρίς να τον βλέπουμε και αυτό να μας οδηγήσει στην αληθινή πίστη για να δικαιωτούμε και να λάβουμε κάρι του. Αξίζει όλοι οι άνθρωποι να τον ανορίζει επειδή μόνο έτσι έρχεται σωτήρια. Όχι εγκεφαλικά, επειδή ο Κύριο θέλει να μας μιλήσει αλλά να μας μιλήσει χρειαζόμαστε όλοι να το ανανορίζουμε να το ανανορίζουμε πρώτα με Αποκαλύψη και με Ματήρια του για σήμερα σας αφήνω εδώ η κάρη του Κύριου να μαζί με όλοι σας